Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Γεια σας, Αποστόλη μου. Γεια χαρά. Ο Φαμπρικάριος. Ο ποιος? Ο Φαμπρικάριος. Ποιο? Μηχανή 8. Έλα. Τώρα τη φάγαμε για αυτή την εβδομάδα. Τελειώσαμε. Όταν λες τη φάγαμε, τελειώσαμε εννοείς τη φάγαμε. Άλλο κατάλαβα. Ότι τη φάγατε όπως την τρώτε κάθε εβδομάδα. Κοίτα, ήταν να τη φάμε κανονικά όπως κάθε εβδομάδα. Δηλαδή να έρχομαι και το Σάββατο πάλι. Αλλά αυτή τη φορά ήμασταν πολύ μπροστά στις παραγγελίες, φίλε μου, και τους ράψαμε το στόμα. Τη φάγατε αλλιώς. Κατάλαβα. Ναι, άρα μήπως την κεράσατε αυτή την εβδομάδα. Δεν υφάγατε. Ναι, μεγάλη. Θέλω να πω ότι αντί να ξεπεινάσουν οι βλαμμένοι αυτοί που μας κυβερνούν κανέναν άνθρωπο, να μην ξεσπιτώσουν κανέναν άνθρωπο, αυτά θα ήταν πραγματικοί πανηγυρισμοί για την ανθρωπότητα, για την Ελλάδα και τα σχετικά. Πάνε και μου λένε τώρα για τις επιστολές και πάει λέγοντας. Με την καθιέρωση για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας, της επιστολικής ψήφου, μπορεί κανείς να πει ότι η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για την ελληνική δημοκρατία. Μιλάμε για τραγελαφικά πράγματα και πανηγυρίζουμε, δηλαδή λες και είναι το υπέρτατο νομοσχέδιο, πώς το λένε. Ποιος γαμάει. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, πείτε του Καλαμούκη. Κύριε Βυσδέκη, Πορφύριε, εσείς. Να μην ειρωνεύετε. Δεν γίνεται, δεν ξέρει αλλιώς. Όποτε δεν κοιμάμαι καλά, την προηγούμενη μέρα έχω σπάσει ένα αυγό και είναι μαύρο. Λοιπόν, Αντώνη, διάλεξέ μου ένα αυγό που θες να κάνουμε την αυγομαντία. Θα πρέπει πρώτα να το καθαρίσουμε από ενέργειες οι οποίες το πιάσανε, από χέρια που το πιάσανε νωρίτερα. Και γενικά να το προετοιμάσουμε για να μας πει αυτά που έχει να μας πει. Όταν κοιμάμαι καλά. Α, μάνα, αυτά δεν μπορώ. Η άβρα μου το έχει κάνει λευκό το αυγό. Εντάξει, γεια σας. Τα βλέπεις. Ο κρόκος μέσα θα είχε μαύρα στίγματα. Αλλά εσύ είσαι πάρα πολύ καλά. Ου, και είναι μια χαρά το αυγό σου. Έλα, ρε φίλε Αποστολή, τι κάνεις? Καλά. Βάλε λίγο μυαλό σε αυτό το θύμιο. Βλέπει την απογείωση του υπουργού και την προσγείωση του λαού. Αλλιώς απογειώνεται ένας υπουργός, αλλιώς απογειώνεται ένας λαός. Μάλιστα. Κατάλαβα. Δεν μπερδεύεται. Το σημειώνω, βεβαίως. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Γεια. Γεια σας. Μπορώ να μιλήσω με τον Αποστολή? Ε? Μπορώ να μιλήσω με τον Αποστολή? Μιλάτε. Μ' ακούτε? Ναι. Μπορώ να μιλήσω με τον Αποστολή? Ένα σου κάνει. Ναι. Έλα, μ' ακούς? Σ' ακούω. Δεν έχω πάρει τα παραπολιτικά. Ναι, βρε μαλάκα, μια ώρα μιλάς με τον Αποστολή και δεν το έχεις καταλάβει όμως. Εγώ δεν σε ακούω εδώ μέσα. Πού είσαι? Βγες από εκεί μέσα. Είμαι στα μάξι, ρε φίλε. Βγες από εκεί μέσα, βρε αγόρι μου. Σου κάνει κακό, δεν ακούς? Εντάξει, δεν κατάλαβες. Να έχω γραφημένα. Να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να ρωτήσω το εξής σοβαρά. Πιστεύεις ότι υπάρχει ανεργία στην Ελλάδα? Ανεργία? Ναι. Με τον Άδων Υπουργό Εργασίας ανεργία. Λάστιγε, αυτά παλιά. Εδώ σου λέει κάνουμε ρεκόρ. Το 2009 είχαμε ανεργία κάτω το 10%. Εγώ πιστεύω ότι Έλληνες. Την επίσημη, την επίσημη. Γιατί οι υπόλοιποι μπορεί να δουλεύουν μια ώρα τη βδομάδα και τους πιάνει ότι είναι εργαζόμενοι. Και έτσι γεννούμε θέσεις εργασίας. Ότι... Και έτσι βρίσκει ο κόσμος δουλειά. Και έτσι αλλάζει η ζωή των ανθρώπων. Και έτσι αυξάνει το εισόδημά του. Ξέρεις ποια είναι περιέργεια. Εγώ και πολλοί φίλοι μου ψάχνουμε να βρούμε προσωπικό και καλοπληρωμένους. Και δεν βρίσκουμε. Μπορείς να μου εξηγήσεις λοιπόν πού είναι αυτοί οι εργάτες? Έχουμε εργάτες στην Ελλάδα ή μόνο επιστήμονες άραγε? Έχουμε εργάτες στην Ελλάδα? Δεν έχουμε τώρα και έρχονται οι Αλβανοί να μαζέψουν τα ροδάκινα τώρα και οι Πακιστάνιες φράουλες τώρα. Έλα. Δεν θέλει να δουλέψει ο Έλληνας, παιδί μου, τώρα πού το πας? Έτσι, μπράβο, αυτό θέλω. Δεν θέλω. Μπράβο. Μπράβο. Άδωνη, εσύ είσαι. Οι συμπολίτες μας δεν θέλουν να κάνουν και χειρονακτική εργασία. Άδωνη, εσύ είσαι ή κάποιος παρόμοιος μαλάκας? Όχι, μόνο σε... Άλλωσε, δεν πειράζει. Είστε πολύ, το ξέρω. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Στα αρχίδια μας. Ρε, δεν τρέπεσαι να μου μιλάς εμένα έτσι. Εσύ πώς μου μιλάς? Μου μιλάς καλά που με λες παλιοκουμούνι. Εγώ θίγομαι. Έλα σου πω. Εγώ θίγομαι. Δεν θα με ξαναπείς του διαόλου του σατανά, ούτε παλιοκουμούνι. Εντάξει. Σήμερα είναι μια σατανική μέρα. Τι έγινε? Σήμερα 1η Δεκεμβρίου που δεν δέχομαι τις παγκόσμιες μέρες γιατί είναι του σατανά. Του σατανά, αφού είναι παγκόσμιες, τι είναι? Άρα ο κόσμος είναι του σατανά. Είναι εναντίον του AIDS που είναι του σατανά. Που εσύ είσαι υπέρ του AIDS. Είμαι ενάντια. Στο AIDS. Κοίτα, όποιος... Όταν αγαμούσαμε τις μαϊμούδες όμως ήταν καλά. Όποιος είναι κοντά στο Χριστό δεν παθαίνει τίποτα, ούτε AIDS ούτε τίποτα. Εγώ είμαι ενάντια στα προφυλακτικά. Αυτό το μήνυμα περνάω. Είσαι ενάντια... και ενάντια στα προφυλακτικά και ενάντια στο AIDS, δεν γίνεται, αγάπη μου. Τελικά κάπως πρέπει να γαμίσουμε. Θα γαμίσουμε με ή χωρίς? Ενάντια στα προφυλακτικά είναι του σατανά, του διαβόλου. Ναι, ο αλλά Χριστός, υπάρχει και το AIDS άμα δεν βάζεις προφυλακτικό. Ο Χριστός φωνάζει αγνότητα. Αγνή, να είσαι αγνός. Αγνότητα, αγνότητα. Κάτι παπάδες με AIDS και αυτοί, τέλος πάντων. Αγνότητα. Δεν ξέρω, μήπως ξεφύγανε από την αγνότητα. Αγνή, δεν παθαίνουμε τίποτα, ούτε AIDS, ούτε όλες τις αρρώστιες, ξέρεις. Ούτε AIDS, ούτε τίποτα. Να σου πω τώρα, εσύ το σεξ το έχεις κόψει? Υπέρ
των προφυλακτικών. Είσαι υπέρ των προφυλακτικών ή κατά των προφυλακτικών, αποφάσισε. Εναντίον του AIDS και όλα αυτά. Πάω καλά, ούτε που ξέρει τι σου γίνεται. Εναντίον των γκέι, εναντίον των άρρωστων. Ναι, αλλά βλέπει τι παθαίνει αν έχει ξεχάσει το σεξ. Να, έτσι βγαίνει ο άνθρωπο. Ότι είναι σατανικά. Οπότε γαμάτε γιατί χανόμαστε. Όπου βρείτε τρύπα. Όπου βρείτε τρύπα. Τα προφυλακτικά είναι του σατανά του διαβόλου. Ναι, μωρή, αλλιώ κολλάμε AIDS όμω. Τι να βάλω, σακούλα σούπερ μάρκετ. Διαβόλου. Άιστα, δεν συνεννοείσαι. Και όλες τις αρρώστιες. Όλες τις αρρώστιες. Αποστολή. Έλα. Σε παίρνω από μέσα. Από πού μέσα? Τώρα ήρθε και ο Μαρκόνη. Αν νόμιζα στην Ψηρού. Όχι, ρε, τρελάδι. Για δες από το παράθυρο, είναι η Λουκά εκεί έξω, χοροπηδάει στα παγκάκια. Μέσα είναι κι αυτή. Κυνηγάει τα περιστέρια. Α. Τα κάνει κυβέρνηση, λέει. Ναι, εντάξει, έχουμε δει κυβέρνηση και κυβέρνηση. Έχουμε δει του Βουνού, τώρα θα δούμε και του Μουρλού. Σε έχει για υπουργό. Καλά, είπα του Μουρλού. Ποιο υπουργείο θέλει? Εγώ, παιδεία. Παιδεία. Ναι, και το ζουμί εκεί είναι τώρα, εντάξει. Μάλιστα. Γάμα στην παιδεία του άλλου και ξεμπερδεύει για 30 χρόνια. Δεν μου λες ο Μαρκόνη γιατί δεν σε παίρνει. Τώρα δεν είπες ότι είστε μαζί εκεί. Ναι, γιατί δεν σε παίρνει όμως, όπως σε πήρα εγώ. Α, μπορεί να μην έχει τηλεκάρτα, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Τώρα θα του δώσω το τηλέφωνο να σε πάρει. Εντάξει. Τώρα περίμενα. Περιμένα. Είναι τα μετρικά μεγάλα σκάφη. Είναι Φέλιο, Φρίξο και Έλλη τα μικρά. Πώς το προθύμιος ότι με την επιτελική ψήφος λέει αυτή την επιστολική από το ίντερνετ ας πούμε. Καθιερώνουμε για όποιον το επιθυμεί εντός και εκτός Ελλάδος την επική μαλακία. Οι ξένοι που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα ψηφίζουν. Αυτό δεν είπε. Ναι. Ο ξένος είναι πώς γεννιές εκεί. Στα αρχίδια του η Ελλάδα. Ωραία είναι. Λοιπόν, αυτοί που είναι εδώ έχουν σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή αυτοί που ψηφίζουν ο Μητσοτάκη, ρε παιδί μου. Έχουν αυτοί δεν έχουν σχέση με τη γη γενικότερα. Δεν πατάνε. Δεν είναι αλλού. Τι είναι αυτοί. Αλλού. Το είπαμε. Ντελούλου. Είναι ντελούλου. Στο λέω για να καταλάβετε. Να συνοηθούμε. Είναι ντελούλου όλοι. Ντελούλου. Ντελούλου. Τα ξέρει Μονισούλα. Εσύ που το χάμω και μου το παίζει για ρεζού, Τζόβενο. Στην αγνότητα, μωρή Λουκά, πάνε τα πίσω κολλητά σύννεφο. Έχει γεμίσει ο κόλος AIDS. Ο κόσμος, συγγνώμη, έχει γεμίσει ο κόσμος AIDS. Παγκόσμια μέρα σήμερα, άσε με τώρα. Δεν χορταίνουμε γαμίσει, σου λέω. Ναι, στην αγνότητα, ναι, στην... Πίπα κόλο πάει η κατάσταση, πίπα κόλο από την κυβέρνηση ξεκινάει. Πώς να μην κολλήσει, άσε με σε παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Αποστολή. Ναι. Αποστολή, ψήνεσαι για πλακίτσα. Σε ποιον? Ένα φιλαράκι. Δεν τα κάνω, μωρέ, εγώ αυτά με ξέρεις. Επειδή σε ξέρω, γι' αυτό σου λέω, αν ψήνεσαι. Α, ψήνομαι, ναι. Λοιπόν, άκου εδώ περίπτωση. Ο τύπος καλό παιδί, coolies original. Οπα, πα, 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 πα. Τέλος πάντων. Θέλω τηλεφωνάκι ότι είσαι για απτυκνέ για κάποια. Ό,τι γουστάρεις πες. Απτυκνέ κιόλας. Μα είναι δυνατόν τώρα. Ναι, ρε. Έλατε, αν είναι δυνατόν, ρε, φίλε. Θα πεθάνει. Ψήνεσαι. Αυτά δεν μπορώ, τα άκυρα. Τέλος πάντων, πες του να πάρει. Να πάρει. Να με πάρει. Να τον επάρει. Να με πάρει. Τι είπε εσύ στην εκπομπή τη Πέμπτη, ότι ήξερε τι θα πει ο Παπανδρέου, λέει, στον Καστελόριζο. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, στο Μέγκα Καστελόριζο ήμουν προετοιμασμένη. Δηλαδή, οι πληροφορίες είχαν έρθει και έτσι το σοκ ήταν σχετικά ελεγχόμενο. Μα πριν από λίγο καιρό ήταν κυβέρνηση, χρεοκοπήσανε τη χώρα σε ένα μεγάλο μέρος, φταίνε και αυτοί. Εννοείται ότι ήξερε τι θα πει ο. Ξέχασε ότι ο Καραμαλής το 2007 μας έλεγε να αγοράσουμε τζιπάκια. Ξέχασε, βάλτο λίγο αυτό, ότι κάνουμε οικονομικό θαύμα, κάτι τέτοια. Δεν έλεγε ο Καραμαλής, τι έλεγε. Ναι. Οικονομικό θαύμα. Μπράβο, βάλτο και αυτό. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. Έλα ρε, πάλι σε πιάσα, καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή η Επανάσταση πέφτει σε ημιαργία, 25 Νοεμβρίου έπεσε Σάββατο. Δεν άκουσα τίποτα για το Γοργοπόταμο. Αυτά, φιλιά. Έμαθα κόκκινο νερό, έμαθα ποταμί βουέρο, πυρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Είπε ο Μητσοτάκης τώρα θα κάνει επιστολική ψήφο. Να ψηφίζουν από το εξωτερικό. Ναι, ναι, θα ψηφίζουμε και απ' έξω. Και στην τουαλέτα, άμα είσαι και χέζεσαι. Πες δεν μπορώ. Με έχει πάει σερπατίνα. Επιστολική ψήφο. Τέλειωσε. Απ' δεν έχει δικαιολογία. Ή άλλη δικαιολογία. Ο άλλο που λέει είχαμε κόσμο το βράδυ σπίτι, δεν ξύπνησα. Όχι. Να μιλήσω. Το επόμενο να το κάνει να το στέλνουμε και μέσω Viber. Να μιλήσω. Θα ήθελα όχι, ιδανικά.
Έλα! Έλα! Πού είσαι? Εδώ, εκεί που ήμουνα. Δεν μπορούμε να σε πιάσουμε, ρε γάμο του. Έλα τώρα, αφού με πιάσες. Τόσο ψηλά σε έχει βάλει ο πρωθυπουργός στη λίστα της παρακολούθησης. Εντάξει, sorry κιόλας, ε. Θέλω να πεις στη συντρόφισσα από τη χωριστή ότι κακώς κυνηγήσανε αυτούς τους βουλευτές τους νέους. Γιατί αυτοί οι νέοι βουλευτές δεν έχουν ανακατευτεί με τα σκάνδαλα. Απλά είναι η σκυταλοδρομία του 4x400. Έχουν πάρει τη σκυτάλη στα τελευταία 400 μέτρα. Αλλά ξέρουν από πού την πήρανε. Και κάτι άλλο, τα πρόστιμα στους συνταξιούχους τα ψήφισε και το Πασόκ μέσα στη Βουλή. Και δεν βλέπω κανένα τομάρι από αυτά να λέει ότι κάναμε λάθος. Δηλαδή σε αυτό το γεροντάκο με τα 320 που τον ευγάλανε έξω. Μας πετάξαν έξω στον δρόμο. Εγώ ανάπηρος με 82% αναπηρία, 82 χρόνο ανάπηρος, με το καρός με πετάξαν έξω. Πώς θα κάνει μήνυση αυτό στην αστυνομία που έχει μια δικαστική απόφαση, γιατί βγαίνει αυτός ο Φλώρος, ο Φλωρίδης, και λέει ότι υπάρχουν 700.000 μηνύσεις. Αφού είμαστε 5-6 εκατομμύρια, εδώ στην Ελλάδα είμαστε 10 εκατομμύρια, 700.000 τι είναι. Ήδη αυτός ο παππούς πρέπει να κάνει 30 μηνύσεις. Αυτός. Σε όλους τους αστυνομικούς που παράνομα, γιατί έτυχε και είδα το βίντεο, ότι οι αστυνομικοί λένε ότι πήγε ο δικαστικός επιμελητής. Αυτός ο δικαστικός μαλάκας που πήγε, επήγε με μία απόφαση την προηγούμενη που ήταν να τον πετάξουν έξω. Και αυτά τα αρκίδια δεν πιάσανε να διαβάσουνε, γιατί αυτοί εκτελούν. Αυτοί λοιπόν που εκτελούν είναι εκτελεστές φωνιάδες. Φωνιάδες. Δεν είναι εκτελεστές του νόμου και πρέπει τον καθέναν ξεχωριστά να τον μηνύσει, να πάνε στο εδόλιο του κατηγορουμένου και αυτοί και οι μπράβοι που πήγανε. Γιατί όταν έχει ο άλλος δικαστική απόφαση και του πάρει τα πράγματα από το σπίτι, είναι κλοπή. Τον κλέψανε. Παρουσία της αστυνομίας τον κλέψανε. Και όχι μόνο τον κλέψανε, τα τομάρια ξυλώσανε και τη ράμπα, την οποία την είχε ο άνθρωπος πληρωμένη. Και όλα αυτά που κάνανε ήταν παράνομα. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Δεν ξέρει τώρα που εξεπλάγει με αυτά που είπε ο Γιώργος στο Καστελόριζο. Κοιτάξτε, στο Μέγκα Καστελόριζο ήμουν προετοιμασμένη. Οι πληροφορίες είχαν έρθει, το σοκ ήταν σχετικά ελεγχόμενο. Ότι μπήκαμε με πλαστά στοιχεία στο μνημόνιο. Όχι στο μνημόνιο. Το μνημόνιο μπήκαμε με όλα τα σωστά στοιχεία. Στο Δουνουτού. Δεν ξέρει ότι για την υπόθεση Γεωργίου από την Γεωργαντάλο το λογοθέτη και το Στρόμπλο που βάλανε μέσα στην πρόβλεψη του προπολογισμού του επόμενου χρόνου. Ότι πετάει και ό,τι. Πλαστά στοιχεία μπήκαμε στην ΟΝΕ. Δεν θέλω να τα μπερδεύει. Όχι στην ΟΝΕ. Όχι στην ΟΝΕ. Με πλαστά στοιχεία ήρθε το Δουνουτού εδώ και μα βάλαν στα μνημόνια. Στη δίκη του Γεωργίου. Και δεν στείλανε ένα δικηγόρο. Δεν σα αρέσει τίποτα πια. Έμα σώσαν οι άνθρωποι. Εμ χρεωθήκανε, γκρινιάζεται κιόλας. Ναι, μιλάω για την έκπληξη και να της πω και κάτι άλλο. Ότι επί διακυβερνήσεως του αδερφού της, του Κυριάκου, το χρέος έχει αυξηθεί 56 δις. 56 δις θα έχει αυξήσει ο Κούλης το χρέος. Καλά, ναι, δηλαδή. Αλλά έχουμε και ανάπτυξη. Συγγνώμη κιόλας, ε. Ανάπτυξη για όλους. Ναι, όταν και... Δηλαδή αυξάνονται τα έσοδα, αυξάνονται και τα έξοδα. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, έτσι πάει αυτό. Συγγνώμη, είναι η ζωή που διαλέξαμε να κάνουμε. Όχι, δεν τη διαλέξαμε. Διαλέξαμε να είμαστε άπλες, large. Sorry κιόλας, ε. Αυτό έχει και τα έξοδά του. Δεν τη διαλέξαμε εμείς. Άκου τώρα να σου πω για την ανάπτυξη που λες. Όταν δεν πάει... διαλέξαμε μια καταπληκτική ποιότητα ζωής, με δουλεύεις τώρα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με καταπληκτική ποιότητα ζωής. Ναι, κοστίζει, αγάπη μου. Λυπάμαι. Άκου να σου πω τώρα. Όταν πηγαίνω εγώ σε ένα εστιατόριο μαζί με σένα, εγώ με 200 κιλά και είσαι. Μπορεί χοντρό. Τέλος πάντων, ναι, για πες. Είσαι 60 κιλά και τρως εσύ 5 φραντζόλες ψωμί και εγώ τρώω μια φέτα. Μη σε δει η πρωτοψάλτη σε συναυλία τη. Πάμε στον Άδωνη για καφέ που πηγαίνουν τεχνά και φρικιά και αράζουν και αθλητές. Δεν τρέπεσε λίγο! Δεν τρέπεσε λίγο! Και μετά λέει ότι πήγαν δύο άτομα, φάγανε από 2,5 φλατζόλες ψωμί. Έτσι βγαίνει η ανάπτυξη. Εκπιούν τη δημόσια περιουσία, τα παίρνουν οι δικοί τους και ο δείκτης, το ΑΕΠ αναπτύσσεται, αλλά τα έχουν οικονομήσει δικοί τους. Ο λαός πεινάει όμως. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Αυτό είναι ο Αλίμπαμπάκι 40 κλέφτες. Αυτός ο λαός όμως πάντα πείναγε. Μας έχει ζαλίσει με αυτή την πείνα το λαός. Κάπου όπα, κάπου να μάθει να ζει και με ψίχουλα για να τελειώνουμε. Οπότε από πού ξεκινάνε τα προβλήματα, επειδή ο λαός συνεχώς πεινάει. Γάμισε μας πια. Ναι, για την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς δεν τους απασχολεί γιατί υπάρχει αυτή η. Αυτό που ηρέμησε ο Βορύδης που θεωρεί ότι η ηγεμονία της αριστεράς ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που διαλύεται δεν έχει. Είναι αυτό που λέγαμε ευτυχώς τελειώνει. Νομίζω έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Έχει αυτό που λέγαμε. Έτσι. Ναι, μάλιστα, με την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Έλα, ρε, τώρα το πείμα το λένε. Μα τι πείμα, παιδί μου, αυτό ήταν τέλος πάντων. Άσε λοιπόν. Συνεννοημένοι είναι. Δεν τους απασχολεί το 1% του πλανήτη έχει καταστρέψει όλο τον πλανήτη. Δεν τους απασχολεί αυτό. Τι να τους απασχολεί αφού είναι γεμάτη τσέπη του
Δεν θέλουμε για ιδεολογικές ανήμου. Ξέρουν αυτοί τι γίνεται. Απλώς οι τσέπη τους είναι γεμάτοι αποστολή. Δεν έχουν αυτοί ούτε ηγεμονίες ούτε τίποτα. Αυτοί βλέπουν μόνο την τσέπη τους, τίποτα άλλο. Δεν τους απασχολεί τίποτα. Ο λογαριασμός στην τράπεζα. Τους ανθρώπους τους πραγματικούς τους απασχολεί αυτό που λέμε η ανθρωπιά και αυτούς τους απασχολεί ο ένας λογαριασμός στην τράπεζα. Αυτό είναι. Ένας λογαριασμός στην τράπεζα είναι αυτή. Με τα μηδενικά μπροστά βέβαια. Εντάξει, αλλά δεν ξέρω, έχουν καταφέρει και τα έχουν βάλει από πίσω. Απίστευτο. Ανέλπιστο. 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 Τι θες? Πού τους θυμόμαστε όλους αυτούς τους πούστες, ρε παιδάκι μου, την ώρα που δεν μπορούμε να πούμε μια κουβέντα και κάποιος πούστης κρύβεται από πίσω. Λες και είναι σε κανένα δάσος κανένας δράκος. Δεν ξεχνιούνται αυτοί. Έλα. Οπ. Τι έχουμε? Όλα καλά, φίλε. Κυρία Αποστολή, συγγνώμη που μιλάω άσχημα, σε παίρνω τηλέφωνο. Το πρόβλημα δεν είναι που μιλάς άσχημα, το πρόβλημα είναι που μιλάς ακατάπαυστα. Ναι, εντάξει, θα το διορθώσω. Με συγχωρείς πάντως. Χαίρετε. Χαίρετε. Να κλείσω λίγο εδώ πέρα γιατί ακούω και την εκπομπή παράλληλα. Κλείστο το μαλάκα. Απλά ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι διατηρείτε τη μνήμη των Δεκεμβριανών. Αυτό που έχουμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, οι αριστεροί είναι να διαβάζουμε, να θυμόμαστε αυτά που συνέβησαν γιατί το επιδιωκόμενο είναι να ξεχάσουμε. Καλά, και όχι μόνο οι αριστεροί. Καλό θα ήταν όλοι να διαβάζουμε. Ναι, απλά η δικιά μας μνήμη είναι που δέχεται επίθεση. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι στα Δεκεμβριανά του Χαραλαμπίδη, ένα εξαιρετικό βιβλίο, αναφέρεται ένα περιστατικό όπου επιστρέφοντας μετά τα Δεκεμβριανά, ένας που είχε φυγαδευτεί, εν πάση περιπτώσει, επιστρέφει στις ανατολικές γειτονίες, νομίζω στο Βύρονα, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, και σφυράει τη λαϊκοκρατία. Καταγράφεται αυτό το περιστατικό μέσα και τον πυροβολούν ψυχρό στο κεφάλι. Νομίζω ότι αυτό το περιστατικό δείχνει τη μανία που αντιμετώπισαν τότε οι κομμουνιστές. Αυτό ήθελα να πω, γιατί ήταν ένα πράγμα το οποίο πραγματικά με είχε σοκάρει. Είναι πολύ σημαντικό ότι κάνετε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Αγαπητέ Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου. Με την ευκαιρία των 79 χρόνων από τα Δεκεμβριανά του 44 και με αυτά που ανέφερε ο Θήμιος, ήθελα να πω ορισμένα πράγματα. Την εξουσία μετά τα Δεκεμβριανά την παρέδωσαν οι Αγγλοαμερικάνοι και μετά τον εμφύλιο σε χίτες, αγματασφαλίτες, δοσύλλογους, προδότες, κουκουνοφόρους και μαυραγωρίτες. Ε, πού θα την έδινε στα κουμούνια? Και αυτοί συνεχίζουν μέχρι και σήμερα. Κάνανε παιδιά. Οι ίδιοι είναι τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Γεννάνε. Τι να κάνουμε. Το πρόβλημα αυτό να πει ότι είναι, ότι γεννάνε. Αυτοί γεννάνε. Και ενώ η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι πρότυπο κράτος σε όλο τον κόσμο, είναι ένα άθλιο προτεκτοράτο με τον λαό του να δυστυχεί και να υποφέρει από τις πολιτικές αυτών. Έχω πει τη γνώμη μου για τους αστούς πολιτικούς. Δεν θέλω να την επαναλάβω. Ας βάλει μυαλό ο κόσμος. Αυτό, αυτό είναι το πιο πιθανό και εγώ λέω. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Πώς είσαι? Καλά. Μπράβο. Ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι πέρα από όλα αυτά τα σημαντικά της καθημερινότητας, ακριβίες και τέτοια. Έλα τώρα, αυτά είναι τα σημαντικά. Αυτά είναι τα σημαντικά. Σε παρακαλώ. Δευτερεύοντα, δευτερεύοντα. Μέσα σε αυτά τα δευτερεύοντα, να βάλουμε και ένα άλλο δευτερεύον. 6.600 φτάσανε τα νεκρά παιδάκια στην Παλαιστίνη, Μητσοτάκη. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Κάθεσαι και ασχολείσαι. Είναι μεγάλη ανθρωπιστική κρίση αυτή, όχι ακόμα. Μεγάλη τώρα. Να είναι τόσο όσο εμένα αυτό με νοιάζει. Και νομίζω είδα και, και το Μητσοτάκη, δηλαδή αυτό τον νοιάζει. Ένας Παλαιστίνιος κλώτησε και ένα γατάκι, ρε σε Αποστολή. Το οποίο προφανώς. Όπα! Αν κλώτησε γατάκι, αλλάζει το πράγμα. Να το ψάξουμε, ναι, να το δούμε. Εκεί θα έχουμε, ναι, κυρώσεις. Νομίζω ένας Εβραίος στρατιώτης κάπου κλώτησε ένα γατάκι. Να το ψάξουμε λίγο παραπάνω, δηλαδή δεν είμαστε τέτοιοι εμείς. Ναι, αυτό ναι. Έλα, Αποστολάρα μου. Έλα. Τι θες να είσαι, γιατρός ή ασθενής? Θέλω να είμαι αυτός που δεν θα σήκωνε το τηλέφωνο σε σένα. Ναι, αλλά το σηκώνει. Από μαλακία, βιάστηκα. Λοιπόν, τι θες να είσαι, γιατρός ή ασθενής? Θέλω να είμαι το πουτανάκι σου. Πες μου, τι θες να είσαι, ασθενής ή γιατρός? Άσε μας τώρα με τα διλήμματα όλη την ώρα, δεν με φτάνει που έχω στις εκλογές. Έχω εγώ πονόδοντο. Μουνάει το δοντάκι σου. Ναι. Να το κάνω μάκια, να περάσει. Και έρχομαι στο νοσοκομείο. Έλα. Και με εξετάζει. Αχ, εγώ, ο γιατρός του πόνου. Γυναικολόγος με εξετάζει. Εγώ είμαι ο γυναικολόγος. Όχι, είσαι ο γυναικολόγος και έχω το δουντάκι μου. Τι θα μου κάνει? Μάκια θα το κάνω, μωρέ. Βάλ τα πόδια πάνω. Και θα περάσει με γλώσσα. Το μάκια. Όπως μου ήρθε, δεν ξέρω. Αφού μου είναι το δουντάκι μου, έτσι όπως πάει. Έλα, μαλάκα τώρα. Τι σε νοιάζει ένα θα βάλω γλώσσα? Χαίρομαι, όχι. Αποστολέ, πάω στο νοσοκομείο με εγκάπματα και με περιθράπτει ένας γυναικολόγος. Τι αποτέλεσμα θα έχω? Θα γεννήσεις. Τι διάταγμα έδωσε στα νοσοκομεία ο... Πήγαινε στο ζητούμενο, βρε αγόρι μου, μας έχεις ζαλίσει τον έρωτα. Η γκάγκα. Η γκάγκα είναι από το τραγούδι του Queen. All we hear is Radio Gaga. Radio Gaga, Radio What's New. Όταν ακούω μαλακές και κουράζομαι, θα το γυρνάω στο τραγούδι. Το λέω από τώρα. Someone still loves you.
Έλα, Αποστολά, ρε. Έλα. Λοιπόν, καταρχήν, πριν ξεκινήσω, σου λέω αυτό, σου λέω πες του Αντωνί ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας έτσι δεν είπε. Έτσι είπε. Ναι, ναι, έτσι είπε. Εάν, Γιώργο μου, σου έλεγα την εποχή των μνημονίων ότι στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας θα κάνουν επένους για το πώς προοδεύει η ελληνική οικονομία ως προς το εξωτερικό της χώρας, θα με πιστεύες. Αυτό έχει πετύχει ο Μητσοτάκης. Νομίζω ότι από το 90 δεν υφίσταται. Η χώρα λέγεται Γερμανία σκέτο. Το Δυτική Γερμανία και Ανατολική Γερμανία ήταν πριν γίνει το στίχος. Ίσως να μην το ξέρει αυτός ο τόσο. Μπορεί να μην το ξέρει, μπορεί να μην το θέλει να το θυμάται, τώρα είναι πολλά. Ναι, ναι, λοιπόν, τώρα θέλω να σου πω, επειδή παραιτήθηκα τώρα από τη δουλειά που ήμουνα, γιατί στην πρώτη τελευταία δουλειά που έκανα. Τι δουλειά ήταν αυτή που παραιτήθηκε, τι delivery. Δεν είχε τελειώσει νομικά γι' αυτό. Έχω φίλο δικηγόρο, ο οποίο δουλεύει σε δικηγορικό γραφείο και παίρνει 9 κατοστάρικα. Και έχω φίλο Ντελιβερά, ο οποίο βγάζει 1400. Ο φίλο σα ο δικηγόρο γιατί δεν πάει να δουλέψει Ντελιβερά. Το να μπορείς να πεις ότι είσαι δεξιός κάτι συγκλονιστικό. Είναι κανονικό πράγμα αυτό, κρατώ, έτσι. Δεν το είναι... κρατώ. Είναι αυτό που λέγαμε ευτυχώς τελειώνει. Νομίζω έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Με την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Τώρα νομίζω ότι αυτό τελειώνει. Πες τα ρε Βορύδη. Εκεί έφτασες, μωρέ. Δεν τράπηκες, σύχα μας. Να σου πω κάτι. Ο Βορύδης είναι σαν αυτό που κάνουν οι Αμερικάνοι. Που βγήκαν μετά από 20 χρόνια και λέει εντάξει, μωρέ, δεν παραγάμι. Είτε μαλάκα και στο Σαντάμ δεν είχε πυρηνικά. Έτσι γουστάραμε, μπήκαμε, τα πήραμε και όλα. Αυτό εμένα αυτό μου θυμίζει ο Βόρειο. Άντε μαλάκα. Η δημοκρατία μας είναι όρημη, θα τις εκφράσει, θα πει αυτό που θέλει να πει, θα παρουσιάσει τις θέσεις του, θα γίνονται εκλογές. Ο ελληνικός λαός αποφασίζει τι θέλει τώρα και τι πρόγραμμα επιλέγει. Η ζωή είναι απλή. Λοιπόν, έχει γίνει σαλάμι η αντιπολίτευση. Κουκουέ, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Λαφαζάνη. Τι έχει γίνει, σαλάμι. Σαλάμι είναι το σαλάμι. Εγώ επειδή έκοβα στο μαγαζί σαλάμι, άμα είναι ολόκληρο και το φά στο κεφάλι, στο σπάει το κεφάλι. Άμα όμως το κόψει, σαλάμι, τακ, 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 τίποτα. Το βάζει στο στόμα, παπ, τελείως, το φάγε. Τελείως. Το φάγε. Ποιο? Σαλαμάκι κομμένο. Έτσι, το μπαστούνι το σαλάμι που λέει. Μωρή κακομοίρα. Επειδή εσείς έχετε γίνει τριμπούρδελο, νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο επειδή δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε πριν υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ σαν αντιπολίτευση. Μην αγχώνεσαι. Καταρχήν σήμερα έβλεπα ένα βίντεο του Κουφοντίνη, τέλος πάντων του 17 Νοέμβρη, και έλεγε ότι θα εργάζεται συνέχεια για την επανάσταση. 50 χρόνια ρε μαλάκα, τι θα κάνετε. Δίσκο μπάλα θα βάλετε. Τι σακύρα θα φαίνεται για την επανάσταση. 50 χρόνια ετοιμάζετε την επανάσταση. Πάτε, κάτε. Ναι, να την ετοιμάζουμε καλή. Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, σ' ακούω καθημερινά. Μα πριν από λίγο καιρό ήταν κυβέρνηση. Χαμήλωσε το μαλάκα από μέσα. Ακούω τον Ταρίφα και από εκεί. Ακούω τον Ταρίφα και από εκεί. Τον ανέχομαι, τον ανέχομαι. Έλα. Κλείστονα. Το έκλεισα. Μπράβο. Λοιπόν, μετά από σκέψη, αποφάσισα ότι οι τρεις καλύτεροι που σε παίρνουν είναι ο Πορφύριος Βυζδέκης. Καλό. Ο Μαρκόνι. Όχι, ναι. Και η Λουκά. Όλο δρομοκαίτιο. Οι τρεις καλύτεροι. Αυτούς να τους αφήνεις να μιλάνε. Μου κάνεις πλάκα. Γιατί? Όχι, τίποτα. Όλα καλά, ναι. Τα κριτήρια του λαού πάντα είναι τα γνωστά. Ναι, κατάλαβα. Να είσαι καλά, θα τους αφήνω βεβαίως. Θα τους αφήνεις να μιλάνε, ρε. Να γελάμε λίγο. Με αυτά γελάς. Αφήνεις κάποιους άλλους που είναι ξενέρωτοι. Άφησε το Μαρκόνι να μας πει για το γεστιμόπλια. Σωστό. Να ξεχαστούμε για λίγο να φύγουμε. Δεν έχεις άδικο. Στη Χρυσό Πετρακυλικής πηγαίναν και βγάζανε χρυσό τα UFO τα μεγάλα. Δεν μου λες είναι μέσα. Δεν ξέρω, το πιθανολογώ. Γιατί δεν σε παίρνει τηλέφωνο τώρα τελευταία. Μπορεί να είναι μέσα, ξέρω εγώ. Απαγοητεύτηκε. Σε παίρνει τηλέφωνο και το κλείνεις. Κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Τον επικάρω λίγο έτσι για να τσιτώσει. Έλα, Αποστολάρα μου. Τι θες πάλι. Τότε που ήμασταν λοιπόν πριν την κρίση, πριν γίνουμε μαύρο πρόβατο, είχαμε το υψηλότερο ΑΕΠ που πιάνουμε τώρα το υψηλότερο ΑΕΠ. Πάλι. Με αποτέλεσμα. Ρε, δεν πιάσει τα αρχίδια σου, λέω εγώ. Όλη την ώρα θα πάρεις να μου πεις. Άι, τέλειωνε. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Yes, hello. Hi, who is it? Is this the Apostol? Yes, it is. Who are you? I am who I am. You can tell it in English. It's not Apostol. It is a sender. Oh, the one who sends the Apostoli, you know? Oh, you are so right. Forgive me. Oh, it's okay. What is your name? My name is Dimitros. My name is Dimitros. What is your name? Dimitros. Like Dimitra, the goddess with the big boobs. Yes, yes. I mean the olives. The Elias. Elia. Are you? And goats of Vasilia? Yes. Are you the Maitzolia? Why? What? Are you the Maitzolia? The Mai? Ne, Maitzolia. Yours. Oh, you don't speak the England very best. I don't. I am that soldier with a skirt, you know? I don't know what is the English word. Lajeris, we say it.
Να σου πω κάτι. Μπα, τώρα μιλάμε ελληνικά. Πάτησε alt shift και αλλάξαμε γλώσσα. Τι έγινε? Εξαντλήθηκε η γνώση μου στην Ελλάδα. Εντάξει. Μετά τον Άδωνη που μιλάει αγγλικά, δεν σου έρχεται η Ντένι Μαρκορά που λέει πολλά μπράβο στα ελτά χρυσό μου να πει που προσλαμβάνει άτομα με αναπηρίες. Α, ναι, θα μπορούσε. Πολύ καλό. Θα μπορούσε. Και επίσης, να ρωτήσω κάτι. Αυτό ο Σούνακ δεν ήξερε πού πήγαινε και τα βάλε με το Μητσοτάκι. Εδώ πέρα εμάς λέμε το όνομά του και γκρεμίζεται ο τόπος γύρω-γύρω. Άσε τώρα, ποιο ξέρει που θα το βρούμε το Σούνακ. Δύο μόνο κουβέντε για το ατυχές γεγονός της ακύρωσης της προγραμματισμένης μου συνάντησης με τον Βρετανό ομολογό μου. Πρώτη παρατήρηση είναι ότι θα τον γαμίσουμε. Μην πατήσει στην Ελλάδα, τον βλέπω σε κάμπ μεταναστών θα τον βάλουμε. Να δω τώρα τι θα λέει το κρεβάτι του πόνου. Νέα τι, αριστερά. Αριστερά, ναι, new left. Το όνομα λοιπόν της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για το οποίο ρώταγαν όλοι όλες αυτές τις μέρες είναι Νέα Αριστερά. Νέα, ωραία, έξυπνη και μόνη. Νέα αυταπάτη, νομίζω είναι καλή. Σας παρακαλώ πολύ, δεν θα ήθελα. Ας δώσουμε μια ευκαιρία. Μπορεί αυτά τα παλιά στελέχη να εκφράζουν τελικά κάτι νέο και εμείς να μην το αντιλαμβανόμαστε. Ναι. Βάλε στο σενάριο ότι μπορεί να είμαστε εμείς πιο λίγοι των περιστάσεων. Αυτή τη φορά την αυταπάτη μπορεί να την έχουμε εμείς, ας πούμε, εντάξει. Εγώνο. Και είχαν και καλή αρχή, Δηλαδή, η πρώτη κίνησή τους ήταν να μην ψηφίσουν κατά των services. Των fans δηλαδή που σου παίρνουν τα σπίτια. Η πρώτη κίνηση. Πολύ καλά πήγε. Ναι. Α, βέβαια, πολύ καλά. Καλά στο πάγο, νέα αυταπάτη. Καλά στο. Για να μην πούμε νέα απάτη, λέμε νέα αυταπάτη. Καταλάβες. Καλά, θα έρθει η ώρα να πούμε και απάτη. Μπράβο, μπορούμε να πούμε και αυτό. Αποστολέ, έλα. Τώρα που οικονομήσαμε και αναβαθμίστηκε η οικονομία, μπορείς να μας κλείσεις ένα τρίκλινο να πάμε στην Goldman Sachs, το ξενοδοχείο που είχε ανοίξει πέρυσι, στην Αλκιδική? Εγώ γιατί να το κλείσω, πού και ως πού? Εσύ μιλάς με τον Άδωνη. Κολλητός σου είναι. Μιλάω εγώ με τον Άδωνη. Δεν μιλάς πόσες εκπομπές, πόσες φορές τον έχεις φέρει. Εκεί είναι κολλητός, είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος. Και κατάλαβες ότι μετά από τις εκπομπές που είχε έρθει καλεσμένος, κρατήσαμε καλή σχέση, αυτό κατάλαβες? Αν γίνει επανάσταση στην Ελλάδα, θα φύγετε? Όχι, θα την κερδίσουν την επανάσταση, αλλά δεν θα χρειάζεται να φύγουμε. Όχι, δεν είναι επανάσταση. Τη χούντα που τέτοιου είδου επανάσταση που στηρίζεται, είναι μου η επανάσταση. Εντάξει, αυτό προέκυψε μετά το τέλος, μάλιστα. Ότι είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της εκπομπής, δεν είναι? Είναι, ότι είναι, αλλά χωρίς συμφωνία, άθελά του. Αν κάποιος έχει μυαλό να καταλάβει. Δεν σημαίνει ότι συμφωνεί. Όχι, αλλά επειδή ρε παιδί μου, πέρυσι είχε τεθεί τέτοιες μέρες το θέμα της Goldman Sachs στο ξενοδοχείο. Στην Ελλάδα θα γίνει το πρώτο ξενοδοχείο στη Χαλκιδική της Goldman Sachs. Απηγαίνουμε να κάνουμε διακοπές στην Goldman Sachs. Και επειδή έγινε η αναβάθμιση και έχουμε οικονομήσει όλοι και δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε με τα χρήματα, έλεγα μήπως μπορέσει να μεσολαβεί. Θα τους... Εντάξει, θα το δω τότε, θα το δω. Όλοι θέλουν να νιώσουν λίγο μπίλιονες στη ζωή τους. Ναι. Λέγεται. Ναι, με ακούτε. Ναι. Γιατί βγήκε Νέα Αριστερά, το νέο κόμμα, να σας πούμε. Τι έχουμε, πώς βγήκε το όνομα, ναι, πείτε μου, αποκλειστικό. Για να μπερδεύεται ο λαός με τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέει, ρε παιδάκι μου, και εσύ είσαι πιο εφάνταστος από αυτούς. Το όνομα λοιπόν είναι Νέα Αριστερά. Γιατί δεν το σκέφτηκε κάποιος νωρίτερα? Έτσι πρέπει. Μπράβο. Τι ήταν αυτό που άκουσα, ορφιτσιά? Πάρ' το όπως θες. Α, οκ. Okay. Είναι μεγάλο, μπορεί. Όχι, μωρέ. Μικρούλι, ατομικό, κατάλαβε. Ναι, καλημέρα. Ο Μαρκόνι είμαι, πρέπει να τα λέγω πολλές φορές. Ο κόσμος δεν αφομοιώνει. Πες τα, γιατί δεν σε ακούνε. Όπως ο... Εδώ ένας κύριος σε ζητάει, φαντάσου. Δεν τα έχει καταλάβει και τα θέλει επανάληψη. Το χρόνο, θα λέτε, διαστολή το χρόνο. Και το άλλο λέγεται παράδοξο διδήμων. Παράδοξο διδήμων. Να το, δεν απαντάει. Άρα, λογικό διδήμων. Και βαρετική διαστολή το χωροχρόνο. Ο κόσμος δεν αφομοιώνει πια. Γι' αυτό το κοπανάνε με τη διαφήμιση το ίδιο και το ίδιο. Εδώ χάνονται ζωές και περιουσίες. Τρία αεροπλανοφόρα τα είπανε. Άσε με τώρα, άσε με, και ο Χατζηδάκης τα ίδια λέει. Στοιχίζουν αυτά. Γι' αυτό δεν παίρνουμε παραπάνω λεφτά και αυξήσεις και συντάξεις. Δηλαδή, στοιχίζουν τα ραφάλ, τα αεροπλανοφόρα, όλα αυτά. Η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω, αλλά οι φρεγάτες, τα αεροπλάνα. Στοιχίζουν. Δεξιός είσαι. Τώρα το κατάλαβα. Μαρκόνι, είσαι δεξιός. Ο Αρτέμης Ευάγγελος. Α, τον Αρτέμη, μάτσα στην ησυχία του. Λοιπόν, πες μου τι ψήφισες. Να τα κατασκευάσω. Εδώ σου μιλάω. Όχι, δεν είμαι εγώ ποτέ δεξιός. Αφού ξέρεις, παλιά μας είχε παρασύρει ο Αντρίκος. Αλλά όταν του είπα να φτιάξουμε όπλα. Από Αντρίκου είσαι κι εσύ. Παλιά. Αλλά μετά που πήγαμε τον Αρτέμη Ευάγγελο να φτιάξουμε όπλα, τον έφαγε ο Παναγούλη. Τον Αρτέμη Ευάγγελο φάγα τον Παναγούλη. Όλα έχουν συνοχή αυτά, μάλιστα. Και μετά που το πήγε στον Τζοβόλα, το ρίξε. Όχι, ήταν με τον Αρτέμι Ευάγγελο. Βρε, ποιον Αρτέμι, δεν κατέβαινε ο Αρτέμι Ευάγγελο. Μήπως είσαι Αρτέμι ώρα, μου το πας Αρτέμι, Αρτέμι. Ήταν μεγάλο. Τι ψηφίζεις, Μαρκόνι? Αυτό να κοιτάξουμε. Εδώ, μίλα μου. Πώς φάγαν τον. Θα σε κλείσω, ε. Αυτά που λέγει ο Στριγκ. Εγώ προτείνω τη Νέα Αριστερά. Ψάξτε το λίγο και τα ξαναλέμε.
Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Θέλω μια βοήθεια. Τι? Από το 1986 κατεβαίνω υποψήφια σε όλες τις βαθμίδες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατέβηκα και στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά τώρα θέλω να πάω στην Ευρωβουλή. Ξέρεις την πλατφόρμα που μπορώ να κάνω αίτηση, να μην ενοχλήσω τον Κασελάκη. Το ίδιο ισχύει και τις ευρωεκλογές. Στο ψηφοδέλτιό μας, οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν μια διαδικασία ανάδειξης από προκριματικά ψηφοδέλτια. Θα μπορέσουν να κάνουν αίτηση στο κόμμα και μετά θα πρέπει να περάσουν από την κοινωνία. Περάστε εκεί, περάστε! Να δείξουν όχι μόνο τις ικανότητές τους, αλλά και την ενσυναίσθησή τους. Έλα, ρε. Έλα. Τι κάνεις, μωρά μου, όλα. Δεν μιλάς ωραία. Δεν μιλάω ωραία και να μιλήσω και χειρότερα. Πες τον άλλο το θύμιο τον παππού. Α, να σου πω. Αν δεν γαμίσω, ρε, πούστη. Α, να σου πω. Άλλο το θύμιο τον σε ποιο κόμμα είσαι τώρα. Σε ποιο κόμμα είσαι τώρα. Στη Νέα Αριστερά ή στην Παλιά Αριστερά. Δηλαδή, στη Νέα Αριστερά με τα παλιά στελέχη ή στην Παλιά Αριστερά με τα καινούργια στελέχη. Μωρή βρωμιάρα, τα. Πού είσαι, θέλω να μου πεις, μετακινούμενε, πού. Δεν θα σε λέω Σιριζέο τώρα, θα σε λέω Νέο Αριστερίτη. Ό,τι πει ο Αλέξης, ο Χαρίτσης. Ο Αλέξης, ποιος Αλέξης, να λέμε. Ξέρεις καλά ποιος Αλέξης. Μα δεν μιλάει ο Αλέξης. Φεύγει, πηγαίνει σπίτι του. Στη δεν Μούγκα. Καλά κάνει, αποστασιοποιήθηκε έτσι όπως είναι μπερδεμένος, έτσι είναι και εγώ ρε μαλάκα. Μπερδευτήκατε μου, αφού τα ίδια μνημόνια σας ενώνουν, μη στεναχωριέσαι. Μας έβγαλε από τα μνημόνια. Ναι, μας έβαλε όμως κιόλας. Τι πηλάει την καραμέλα ο καράκι. Τα ίδια μνημονιακά μέτρα έχετε ψηφίσει, αυτά σας ενώνουν όλα. Τους ίδιους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Έλα σε παρακαλώ, τι έχετε να χωρίσετε, έλα μου τώρα. Δεν χρειάζεται, μίλησε ο Αλέξης, μίλησε, ξέρουμε τι είπε. Περιστητία, τι είπε ρε μαλάκα, τα ίδια και τα διαβολικός τραπ, διαβολικός, μας έχει παίξει παραγγίδια ρε μαλάκα. Τα είπε όμως ή δεν τα είπε. Ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Ο Καραγκιόζης, άντε νούμερο. Από πάτε γαμό το σπίτι σου. Hello mate, how are you? Hey bro, πού είσαι να πούμε? I'm fine, thank you. How are you? You know the Greek όμως, you understand? Of course I do understand the Greek language. Λατζέρις, we say it. Ωραία, tell me, πότε? Partially. Τόση Αποστολή, καλησπέρα, καλά είσαι? Καλά είμαι. Να σου πω, σε παίρνω γιατί το εργατικό κίνημα τελικά πέτυχε κι άλλη μια νίκη στην Αμερική αυτή τη φορά. Η Σαγκ Αφτρα, εντάξει, το σωματείο των ηθοποιών, σεναριογράφων, τέλος πάντων στην Αμερική. Εντάξει, πριν από τρεις εβδομάδες ανακοίνωσε ότι εκπροσωπεί 12 εκατομμύρια ανθρώπους, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ανακοίνωσε 1 δισεκατομμύριο σε καινούργιους μισθούς, εντάξει, μετά από διαπραγματεύσεις. 1 δισεκατομμύριο, έτσι, πρόσκειται σου λέω. Και δικαιώματα από streaming, από fans. Αυτές τις μαλακίες κάνουν τα σωματεία, ας πούμε, και δεν αφήνουν την ανάπτυξη των χωρών. Θα φύγουν οι επενδυτές με αυτά και με αυτά. Γι' αυτό δεν τα κάνουμε εμείς εδώ. Γιατί θέλουμε τους επενδυτές, τα αρχίδια μας μίστη. Μόρι, δεν πάνε να γαμίσουν και οι επενδυτές. Το σωματείο έχει να πούμε νόημα στην ελληνική κοινωνία και γενικότερα σε κάθε κοινωνία. Αυτό ξαναπέστο. Κάτι άλλο, σε παίρνω επίση τηλέφωνο γιατί είμαι και λίγο νευριασμένο και αλήθεια είναι. Γιατί εκεί πέρα τώρα μόλι διάβασα ότι στην Επιτροπή Ειρήνης στα Χανιά κάποια μουνούπανα τέλος πάντων, ας πούμε, Αμερικανοί και στρατιώτες κοπανίσανε 2 μαθήτριες επειδή ήταν να μεθυσμένοι από το USS Gerald Ford. Εκεί πέρα ο κόσμος των Χανίων θα πρέπει να ήταν στο πόδι όλος και άκουσα από τη βάση αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά όμως, έτσι. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Δηλαδή, εγώ είμαι εδώ που τα ακούω νευριασμένος γιατί άμα κάποιος μου χτύπαγε να με τα δικά μου θα ήμουν, τι να σου λέω τώρα, στα κάγκελα μιλάμε τώρα, έτσι. Αν είναι δυνατόν τώρα να γίνονται τέτοια πράγματα σε μια παράνομη βάση, εντάξει, η οποία κατέχει παράνομο χώρο σε ένα κυρίαρχο κράτος. Τέλος πάντων, από το θέλω να το πω και έτσι, ρε παιδί. Ναι, κυρίαρχο, τέλος πάντων. Ας πούμε κυρίαρχο. Ναι, καλά, εντάξει. Εδώ γελάμε. Μην ξανοίγεις, ναι. Εσύ κατά τα άλλα καλά, εσύ πήρε. Όλα καλά, να είσαι καλά. Φίλε Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Okay, θα δούμε. Πολύ μεγάλη Αποστόλη. Θέλω να δώσω μια απάντηση στην Τρόικα Εσωτερικού, Πλεύρη Βορύδη Γεωργιάδη, με μια ομιλία ενός 17χρονου του 1920 σε ένα συνέδριο της Κοψομόλ στο Χάρκοβο, πρώην Σοβιετική Ένωση, σημερινή Ουκρανία. Μια παρένθεση ανοίγω εδώ. Με εντολή του Στάλιν, στην δεκαετία του 30, κατασκευάστηκε το μεγαλύτερο εργοστάσιο τρακτέρ για τις ανάγκες του κολχόζ. Κλείνω παρένθεση. Επανέρχομαι στην ομιλία του 17χρονου. Επίθετό μου είναι Ζάρκι Ιβάν. Δεν γνώρισα ούτε μάνα ούτε πατέρα. Δεν είχα σπίτι, σαν ζητιάνος κοιμόμαν κάτω από τους φράχτες. Πεινούσα και ζού μου ήταν σκυλίσια. Και να τώρα, ήρθε η Σοβιετική εξουσία, εμένα οι κόκκινοι στρατιώτες με περιμάζεψαν, με ντύσανε, με μάθανε γράμματα και το κυριότερο, μου δώσανε να καταλάβω τι θα πει άνθρωπος. Με κάνανε μπολσεβίκο και θα είμαι τέτοιος μέχρι θανάτου. Φίλε Αποστόλη, όπως είσαι μάχημος, συνεχίζει τον αγώνα. Και όπως εμείς από τη δικιά μας πλευρά, από την αριστερή πλευρά, την Νήσια, όχι τώρα την Νέα Αριστερά, σαν Νέα Δημοκρατία. Το όνομα λοιπόν είναι Νέα Αριστερά. Μεγάλο ανέκδοτο. Εύχομαι καλή συνέχεια και πολλούς χαιρετισμούς στο Θήμιο. Να είσαι καλά.
Λοιπόν, στείλανε στη συναυλία τη ΚΝΕ για την Παλαιστίνη, έτσι, υποστηριχτέ, στείλανε μια επιστολή κάτι στρατευμένη από το στρατόπεδο Αρχοντάκη στη Σάμμο. Και ανάμεσα, φίλε μου, λέγαν κάτι που θα το πω τώρα. Κάθε στίχο που θα ακουστεί σήμερα α μα ενώσει ακόμα περισσότερο. Κάθε νότα α είναι σκαλοπάτι για να υψώσει το ηθικό μα. Να μα δώσει δύναμη να παλεύουμε ενάντια στην αδικία. Κάθε τραγούδι α είναι ύμνο στι αξίε μα για ειρήνη και ενότητα των λαών μα, όλου του κόσμου. Γιατί, όπω είπε και ο ποιητή μα Τάσο Λιβαδίτη, αν θε να λέγεσαι άνθρωπο, δεν θα πάψει ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκαιο. Και εμεί θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι. 6.610 παιδιά νεκρά. Και αυτά τα 6.610 παιδιά είναι γενικά τα παιδιά από τους Παλαιστίνους ή και τους Ισραηλινούς? Νομίζω των Παλαιστινίων. Των Παλαιστινίων. Έχουν σηκωθεί παιδιά και από την άλλη μεριά, έτσι. Εν πάση περιπτώσει. Ισχύει. Είναι... Μπράβο, ισχύει. Αυτή είναι η άποψη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτά που κάνουν στη Γάζα για τους υπόλοιπους κατοίκους αυτού του πλανήτη. Απλώς δεν τα κάνουν σε όλο τον πλανήτη γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούν. Εάν μπορούσαν θα τα έκαναν. Να μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αυτή είναι η άποψή του. Και ο κάθε άνθρωπος φαίνεται από αυτά που κάνει, όχι αυτά που λέει. Αυτά που κάνει, αυτά που λέει μπορεί να λέει ότι θέλει. Το τι κάνει δείχνει ποιος είσαι. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Τσόλι, έλα. Ερώτηση κρίσεως. Κάντι. Εχθές είχαν απεργία οι ταξιδίδες. Σωστά, και σήμερα έχουν. Από τη χθεσινή απεργία υπάρχει ένα σύνθημα των ταξιδίδων που φώναζαν. Το ταξί είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Ποιος πιστεύεις το ξεκίνησε? Ποιος ακροατής δικό σου το ξεκίνησε? Ο Ταρίφας. Μόνο ο Ταρίφας θα μπορούσε. Πασοκικό σύνθημα. Εσύ που το ξέρεις. Το υποθέτω. Το υποθέτω. Α, το υποθέτεις. Πασοκικό σύνθημα. Τώρα αυτό είναι με τη Νέα Αριστερά. Είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι από αυτά τέλος πάντων. Ναι, αλλά. Τι σχέση έχει το Πασόκ με όλους αυτούς? Καλό, ε. Καλό, καλό. Οπότε για παίξτε το λιγάκι εκατομμυριούχο, όντως το ξεκίνησε ο Ταρίφας. Λοιπόν, και πώς θα το μάθουμε, δεν το μάθουμε, τέλος πάντων θα δούμε. Θα τον ρωτήσουμε, θα βγει, κάθε μέρα βγαίνει. Δεν θα βγει, λες. Δεν νομίζω να το παραδεχθεί. Είναι 100% ότι θα το παραδεχτεί και θα είναι και περήφανος, ρε, τι λες. Εννοείται. Ναι, μην ακούτε Άδωνη, μην σας παρακαλώ, είναι θέμα αισθητικής. Ναι. Έλα. Τι έγινε, φίλε Τόλι? Καλά. Πώς πάει? Ωραία. Λοιπόν, ξέρεις ποιος πρέπει να μας εκπροσωπήσει και να συνομιλήσει αύριο με τον Ερντογάν? Για να σκεφτώ, ο Πρέκας. Χαράματα, επίθεση είχε γίνει. Όχι, ρε. Άλλο. Ποιος? Η Ελένη Λουκά, ρε. Α, ναι, ωραίο θα ήταν. Η Ελένη Λουκά, η πρωθυπουργός. Ναι. Έτσι δεν σου λέει ότι πρέπει να είναι πρωθυπουργός της χώρας? Η Ελένη Λουκά θα γίνει πρωθυπουργός. Ναι, και γιατί δεν είναι, εγώ δεν καταλαβαίνω, τέλος πάντων. Ναι. Αυτή πρέπει να μιλήσει. Ισχύει. Θα μας τα λύσει τα προβλήματα όλα. Αυτό ήτανε. Έγινε, να είσαι καλά. Και θέλω να του γυρίσω και λίγο στο κωμικό στο τέλος της κατάστασης. Νέα Αριστερά, είπαμε για Νέα Αρχίδια Αριστερά. Το όνομα λοιπόν είναι Νέα Αριστερά. Νέα Αρχίδια Αριστερά. Προοδευτική μαλακία, πώς είναι? Σας παρακαλώ, δεν θα ήταν σωστό. Δεν θα ήταν σωστό. Και έχω να πω και ένα τελευταίο. Να πω σε ένα μαλάκα στο chat, δεν θα πω το όνομα του, Γιδοπαλτός τον ελέω. Γιδοπαλτός, μάλιστα. Να μην υποστηρίζει τα φασισταριά, να κάτσει καλά γιατί έχει πολλά ποδάρια ο διάλογος. Μην τσακώνεστε στο chat, δεν είναι σωστό. Να σου πω και στα σοβαρά τώρα, 7.112 τα παιδάκια στην Παλαιστίνη, Μητσοτάκη. 7.112. Καλά, είναι καλά ακόμα, είναι καλά. Είναι τόσο όσο αντέχει ο Μητσοτάκη ακόμα. Είναι μικρή, μεγάλη ή πολύ μεγάλη ανθρωπιστική κρίση? Το ανθρωπιστικό κόστος είναι σε νορμάλ πλαίσια για το Μητσοτάκη, θα έλεγα. Διαχειρίσιμο. Είναι και γύρω στα 7.000 άνθρωποι που αγνοούνται ακόμα για την Παλαιστίνη. Έλα, καημένε τώρα με σκάσμα αυτά. Ναι, μπορεί να είναι και άλλα παιδάκια εκεί μέσα. Δηλαδή να ξεπεράσουν. Και άλλα παιδάκια, ωραία. Πάλι είναι νορμάλ ανθρωπιστικό κόστος. Normal, ωραία. Αποστόλη, εσύ. Εγώ. Καλησπέρα. Λοιπόν, άκου. Δεν είναι απόλυτα διασταυρωμένο. Μου το είπε από το τηλέφωνο ο γιος μου. Στο Λύκειο Ασβεστοχωρίου πήγαν να κάνουν κατάληψη από πιτσιρίκια για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο. Ωραία. Ναι. Και σκάει μύτη ο τύπος που έχει το κηλικείο με ένα ψαλίδι, του κόβει την αλυσίδα, κοπανάει το ένα στο χέρι, του λέει τι κάνει, άσε να κάνουμε κατάληψη. Θα το ανοίγα να μπει μέσα, έτσι κι αλλιώς ο τύπος για το κηλικείο. Του σκυλοβρίζει, παίρνει το πανό που είχαν κάνει, το πετάει στα σκουπίδια, μπαίνει μέσα και του πάει την κατάληψη. Έτσι απλά. Ωραίος, μάγκας. Λοιπόν. Μάγκας, Αντώνη, μάγκας. Μ' αρχίδια μεγάλα. Μάγκας, Αντώνη, ε.
Μάγκα. Με κάτι αρχίδια, να. Λέω στον γιο μου, πάντε το 15 μελές και κάντε παράπονα στο σχολείο. Τα πιτσιρίκια φοβούνται. Δεν έχουν και κανένα βάθος για το τι κάνουν κατάληψη και πώς κάνουν κατάληψη. Μα πώς θα πάμε στα παράνομοι, ρε, εσείς του λέω, πάντε. Πάντε στη διεύθυνση. Δεν μπορεί ο κάθε οποιοδήποτε να μπαίνει και να σας κοπανάει και να μπαίνει μέσα. Όποιος είναι εξωσχολικός θεωρείται. Να φωνάξει αστυνομία, θέλει ο τύπος να πάει στη δουλειά και τον κόβετε εσείς, έτσι. Έτσι απλά. Αυτά τα μικρά γίνονται. Ωραία, για... ωραία. Απλά καθημερινά με αγαπημένους κυρπαντελίδες. Μπράβο. Μη γαμίσω δηλαδή. Α το διάλογο. Όχι, μη γαμίσω, αγάπη μου, το μη γαμίσω. Ποιο είναι το πρόβλημα? Γάμισε. Ναι, χαίρετε, Αποστόλη, ο Μαρκόνι είμαι. Αλίμονο. Ενδιαφέρονται οι άνθρωποι. Ενδιαφέρονται, μωρέ, άνθρωποι είναι, άνθρωποι. Δεν προλαβαίνω όμως να τους απαντήσω εδώ. Σε παρακαλώ, προσπάθησε, γιατί ενδιαφέρομαι και εγώ πάρα πολύ. Ο χωρόχρονος περιορισμένος, γι' αυτό. Ο χωρόχρονος, όχι ο χωροχρόνος. Εφτά, δεν ξέρω που τονίζονται τώρα. Δεν βαριέσαι τώρα. Μαρκόνι είμαι εγώ τώρα, λατινικά τα γράφαμε. Τι κάνατε εσείς? Να σας πω τώρα, αύριο θα μιλήσω στο ράδιο Ελαφώνησος. Άντε να συντονιστώ, ράδιο Ελαφώνησος. Σ' ακούει, πού πιάνει? Μετά το απόγευμα. Τι ώρα, να μου το πεις για να ακυρώσω δουλειές. Μετά το μήνα, αλλά και ένας καλός ερευνητής από τα Χανιά, να τον ευχαριστήσω. Ναι. Μου λέει να δω αν ρέει διαφορετικά ο χωρόχρονος εδώ κάτω που κάνω μπάνια στη θάλασσα. Επιμένεις. Με το οροπέδιο του ομαλού. Αχλαδοχωρίου. Με το οροπέδιο αχλωδοχωρίου. Όχι. Δύο ορολόγια από την Αμερική που τα φτιάχνει Έλληνας εκεί. Καλά ρολόγια δηλαδή, αφού τα κάνει ο Έλληνας, ποιος είναι? Βρήκε τη διαφορά του χωροχρόνου, με παραδέχτηκε. Τώρα είναι χωροχρόνος. Αυτό που αλλάζουμε τον τονισμό. Πανδώρα Αστρόπολης. Να βάζουν όχι Πανδώρα Αστρόπολης στο YouTube. Πατάω. Μελό μεταξύ του ώρες ολόκληρε. Για να δούμε. Γιατί δεν είναι όχι. Για να δούμε. Λοιπόν, χάρηκα. Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις? Έλα, καλά. Κουβανολόγος. Έλα, κουμπάν. Τι λέει? Καλά. Μάλιστα. Ρε φίλε, τι θα γίνει? Κάτι πρέπει να κάνουμε τώρα. Εδώ πέρα εγώ είμαι και ανέστιος οργανωτικά, ας πούμε. Αλλά αυτή η ιστορία με τις απαγορεύσεις αστυνομίας. Κάθε τρεις και λίγο. Τώρα έχουν κλείσει πάλι όλη την Αθήνα. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Και εμείς κάνουμε τη δικιά μας τώρα. Εδώ είναι στρατιωτικό. Γι' αυτό υπάρχουν οι απαγορεύσεις. Κάτι πρέπει να γίνει όμως, ρε φίλε. Κάτι. Δηλαδή, εντάξει, έστω οι πιο οργανωμένοι, κάτι να κάνουμε. Κάπου να το σηκώσουμε. Δηλαδή, δεν είμαστε σε φάση στρατιωτικό νόμο, ας πούμε. Δεν είναι κλείνω ένα δρόμο. Δηλαδή, ποιο είσαι, κύριε, που κλείνει 5 σταθμούς και παραλύσει όλο το κέντρο της Αθήνας? Δηλαδή, ξέρω εγώ, τι να πω. Ο μπάτσος της γειτονιάς σου, τι εννοείς? Μα δεν είναι κάτι της γειτονιάς. Εδώ πέρα κάτι είναι όλο το μηχανοπαίδιο της μεγάλης γειτονιάς. Τι έπαθες, καλέ? Αχ, σε έπιασα. Ναι, καλά. Αποστόλη. Εγώ. Τι θέλω να πω? Δεν ξέρω. Ο Δεκέμβρης φταίει όλα. Θυμόμουν αυτά Δεκεμβριανά. Είμαι και 80 χρονών. Γεννήθηκα τότε. Αλλά τα άκουγα από τους γονείς μου τα Δεκεμβριανά. Μην τυχόν και ακουστούν, μην τυχόν και ακούσουν άλλοι. Μην τυχόν και αυτοί τα μουρμούριζαν. Τα λέγανε, ξέρω εγώ. Μέχρι που κατάλαβα τελικά τι έγινε τότε. Και επειδή, ας πούμε, έχω μία συνέχεια επ' αυτού και βλέπω τον άλλον που τον δείχνουν στα επίκαιρα και εδώ και εκεί και είναι τον Πολντοκ με το πούρο και να ανεβάζουν τα νεύρα μου στον ουρανό, που λέει ο λόγος, και δεν μπορώ να βλέπω τα διαγράμματα. Τι να πω τώρα? Να πω. Δεν ξέρω τι να πω, Αποστόλη. Δεν χρειάζεται, μα δεν ξέρει, δεν είναι απαραίτητο. Εντάξει. Στεναχωριέμαι. Καταλαβαίνω. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Να είστε καλά εσείς και να μας τα λέτε, να τα ακούμε, να τα μαθαίνουν, να γίνει κάτι. Σας αγαπώ. Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.